αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή περιβαλλοντική κρίση με πολλαπλές μεγάλες πυρκαγιές σε πολλά σημεία της χώρας. Αποτέλεσμα ενός καύσωνα ο οποίος μπαίνει πια στη δεύτερη εβδομάδα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όχι απλά τις γυναίκες και τους άντρες της πυροσβεστικής, τους εθελοντές μας, αλλά και τους πολίτες εδώ πέρα της Ηλίας, οι οποίοι πραγματικά αγωνίστηκαν σε απόλυτη συνεργασία με τις κρατικές δυνάμεις για να περιορίσουν στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό τις μεγάλες ζημιές από αυτήν την καταστροφική πυρκαγιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όσες και σε όσους έδωσαν αγώνα να προστατευτεί ο ιερός χώρος της Ολυμπίας με αυτόν τον τεράστιο παγκόσμιο συμβολισμό. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τον χώρο σήμερα. Ευτυχώς είναι και ο χώρος και ο περιβάλλον χώρος είναι παντελώς προστατευμένος και κέραιος. Όμως, όπως βλέπετε, η μάχη συνεχίζεται. Έχουμε ακόμα ενεργά μέτωπα εδώ πέρα στην Ηλία. Και φυσικά αύριο περιμένουμε μια ακόμα πιο δύσκολη μέρα, καθώς εκτιμούμε ότι θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους. Θέλω να διαβεβαιώσω όλες τις Ελληνίες και όλους τους Έλληνες ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θέλω επίσης να πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα το θυμό, την οργή, την αγανάκτηση πολιτών οι οποίοι έχουν δει τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε περισσότερα εναέρια μέσα κατά κεφαλή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι αδύνατο τα μέσα αυτά να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε όλα τα σημεία της χώρας. Και η κατανομή γίνεται πάντα με ορθολογικά κριτήρια, ακολουθώντας τις επιταγές του κεντρικού συντονιστικού της πυροσβεστικής, το οποίο είναι και το μόνο το οποίο έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τους κινδύνους που εγκυμονούνται σε κάθε φωτιά. Θέλω επίσης να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι μπορούμε πια και κάνουμε οργανωμένες εκενώσεις έτσι ώστε να προστατεύουμε το υπέρτατο αγαθό το οποίο είναι η ανθρώπινη ζωή. Φυσικά αυτές οι εκενώσεις δεν μπορούν να γίνουν εάν δεν έχουμε τη συνεννόηση και τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όταν γίνεται μια εκένωση, γίνεται για το καλό των πολιτών για να προστατεύσουμε τις ζωές τους. Από εκεί και πέρα, ας αντιμετωπίσουμε πρώτα αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Όταν θα έρθει η ώρα και θα έρθει πολύ σύντομα, η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πολίτες οι οποίοι ευπλήγησαν. Έχουμε πια ένα νομοθετημένο πλαίσιο για κρατική αρρωγή, το οποίο σημαίνει ότι όσοι πολίτες είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται από την φωτιά, θα γνωρίζουν ότι θα την χάνουν αποζημίωσης έτσι ώστε τα σπίτια αυτά να μπορούν να κατασκευαστούν και πάλι. Και βέβαια η παραγωγή μας θα αποζημιωθούν και αυτοί είτε για την εσόδειά τους είτε για καταστραμμένα δέντρα. Έχουμε αποδείξει όλο αυτό το χρόνο όπου έχουμε χειριστεί μια σειρά από δυστυχώς φυσικές καταστροφές με πιο έντονη αυτή του Ιαννού ότι είμαστε και γρήγοροι και αποτελεσματικοί στην αποζημίωση των πολιτών. Κάτι τελευταίο και γενικότερο, εάν υπάρχουν ακόμα λίγοι οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις για το αν η κλιματική αλλαγή είναι ένα πραγματικό φαινόμενο, τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να δούνε την ένταση των φαινομένων και να διαπιστώσουν ότι δυστυχώς πια, εάν δεν κάνουμε κάτι σύντομα, θα αντιμετωπίζουμε όλο ένα και πιο δραματικές καταστάσεις. Η χώρα έχει ήδη μεριμνήσει μέσα από το επόμενο ΕΣΠΑ να εξασφαλίσει φόρους οι οποίοι θα πλησιάζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας το οποίο θα έχει ποτέ υλοποιηθεί στη χώρα. Και αυτοί οι φόροι είναι φόροι οι οποίοι θα επενδυθούν με συνετό τρόπο για να προστατεύσουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Θα έχουμε την ευκαιρία όταν τελειώσει αυτή η μεγάλη περιπέτεια να μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το οποίο προέχει σήμερα είναι η αντιμετώπιση της κατεπίγουσας κατάστασης την οποία έχουμε μπροστά μας. Θα ξαναπώ, όλοι, νομίζω ότι το βλέπετε, γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Δούμε τους πολίτες της Ολυμπίας και των γύρω κοινοτήτων γιατί με ηρωικό τρόπο συμμετείχαν μαζί μας στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς που ένα τμήμα της αφορούσε την προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Τα καταφέραμε όλοι μαζί. Σας αξίζουν συγχαρητήρια εσάς εδώ τους ντόπιους πολίτες. Πολλά μπράβο στους πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες που με ηρωισμό μέρα και νύχτα τα πεζοπόρα τμήματα βρίσκονται μέσα στη φωτιά και την έχουν αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό.
μαζί θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να τις αντιμετωπίσουμε και να βγούμε νικητές. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθούμε μαζί με τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς και τον Δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς όλες τις περιοχές που επλήγησαν χθες αλλά και συνεχίζουν να πλήττονται σήμερα στην περιοχή στο Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας. Επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο, επισκεφτήκαμε το χώρο που γίνεται σήμερα ο συντονισμός στο κινητό συντονιστικό κέντρο και φυσικά επισκεφτήκαμε το σημείο που χθες δόθηκε η πιο μεγάλη μάχη με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, με όλους τα στελέχη της πολιτικής προστασίας που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να δίνουν μάχη σώμα με σώμα με την πυρηνική λέλαβα. Έχω την αίσθηση ότι ο συντονισμός των στελεχών της πολιτικής προστασίας, των σωμάτων ασφαλείας και όλων όσων συνέταξαν στην προσπάθειά μας θα έχει τα αποτελέσματα που όλοι θέλουν. Και σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται με την παρουσία όλων εδώ σήμερα και μετά όσα υπόθηκαν ότι η πολιτεία θα είναι παρούσα και για την μετέπειτα πορεία και την φυσικά ανακούφιση των πολιτών.